παρουσίαση του βιβλίου της με τίτλο «Σχολικός εκφοβισμός από τους μύθους στην πραγματικότητα». Κυρία Μαρκαντώνη, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, ποια ήταν αρχικά η ανταπόκριση του κόσμου στην παρουσίαση? Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων γιατί η προσέλευση ήταν αθρώα. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ακόμη το θέμα με την πανδημία, ήμασταν λίγο πριν από τις αποφάσεις για καινούργια μέτρα ουσιαστικά. Εν τούτης, η προσέλευση του κόσμου ήταν αθρώα. Υπήρχαν και άλλες πολλές εκδηλώσεις στη Λεμεσό εκείνη τη μέρα και έτσι εκτιμώ ακόμη περισσότερο και ευγνωμονώ για τον κόσμο που ήταν εκεί εκείνο το βράδυ. Είμαι ιδιαίτερα έτσι χαρούμενη. Είδα συναδέλφους, είδα άτομα τα οποία γνώρισα μέσω των social media και τα οποία με έχουν γνωρίσει μέσω του έργου μου και αγαπητούς φίλους φυσικά οι οποίοι ήρθαν να στηρίξουν για άλλη μια φορά αυτό το οποίο προσπαθώ να περάσω προς τα έξω. Κυρία Μαρκαντώνη, ίσως γιατί ο εκφοβισμός πλέον και στην κυπριακή κοινωνία τίνει να γίνει μάστιγμα. Είχαμε πρόσφατα και την απόφαση του δικαστηρίου για τους ενόχους του Παναγιώτη Στεφανή. Υπήρξαν αντιδράσεις για τις ποινές οι οποίες επιβλήθηκαν. Θεωρείτε πως μελλοντικά θα πρέπει να αυστηροποιηθούν οι ποινές για να αποτρέψουμε ίσως τέτοια συμβάντα και στο μέλλον? Έτσι είναι ακριβώς. Είναι αυτό το οποίο είχα αναφέρει και στην ομιλία μου την Τετάρτη. Ήμουν αποφασισμένη να μην μιλήσω εκείνο το βράδυ για τον εκφοβισμό. Ωστόσο, η επικαιρότητα και όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν γύρω από αυτό το κοινωνικό φαινόμενο δεν μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστη την ομιλία μου. Υπήρξε μια απόφαση. Δεν είμαι εγώ η αρμόδια νομικά ενώ να κρίνω αυτή την απόφαση. Ωστόσο, αυτό ο παλμός της κοινωνίας που λαμβάνω είναι ότι νιώθουν ότι δεν υπήρχε αυτή η δικαίωση. Σαφέστατα, πριν φτάσουμε σε αυτή την απόφαση, είναι αρκετοί οι φορείς και αρκετές οι ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν. Και είναι σημαντικό το κομμάτι αυτό. Χρειάζεται να δούμε τους θεατές, τα παιδιά δηλαδή τα οποία ήταν εκεί εκείνο το βράδυ, ποια ήταν η στάση τους, πώς μπορούμε να αποτρέψουμε τέτοιου είδους μελλοντικές συμπεριφορές. Επομένως, ναι, χρειάζεται να κινηθούμε σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι το νομικό πλαίσιο που χρειάζεται να υπάρξουν ποινές όχι τόσο για την τιμωρία των θητών ως τιμωρία, αλλά κυρίως ως προς το να λειτουργήσουν προληπτικά αυτές οι ποινές και το νομικό πλαίσιο και ανασταλτικά για τον οποιοδήποτε ενδυνάμει θήτη και να βοηθήσουν και το θύμα να μιλήσει. Γιατί αν ερχόμαστε ως κοινωνία και λέμε στα θύματα να μιλάτε, πρέπει να μιλάτε, χρειάζεται να μιλάτε, μην το κρατάτε. Και όμως δεν μπορούμε να τους προστατέψουμε ούτε νομικά, ούτε κοινωνικά, ούτε σε πλαίσιο ενημέρωσης, τότε αυτά τα θύματα σαφέστατα και δεν πρόκειται να μιλήσουν γιατί δεν θα νιώθουν ότι υπάρχει αυτή η ασφάλεια. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Το άλλο το κομμάτι είναι ότι χρειάζεται πλέον ως κοινωνία να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες και το μερίδιο τις ευθύνες μας και το κομμάτι αυτό το οποίο μας αναλογεί. Και η οικογένεια χρειάζεται να μεγαλώνει παιδιά τα οποία να μην είναι απλοί απαθείς θεατές σε τέτοιου είδους περιστατικά και το σχολείο χρειάζεται να έχει περισσότερο ενεργό ρόλο στην, να το πω καλύτερα, διαπαιδαγώγηση, στην ενημέρωση, στην καλλιέργεια συναίσθησης των θεατών, ούτως ώστε να μην αντιδρούν μόνο απλά βιντεοσκοπώντας οποιοδήποτε παιδί βρίσκεται σε δυσμενή θέση. Ναι, γιατί κύριε Μαρκαντώνη, αυτά τα παιδιά, είτε στην περίπτωση του Παναγιώτη, είτε στην περίπτωση του οποιοδήποτε Παναγιώτη, παραμένουν απλοί θεατές και δεν αντιδρούν. Ίσως φοβούνται ότι ο θήτης ή οι θήτες ενδεχομένως να στραφούν κατά των ίδιων. Πάντοτε αναφέρουμε ότι οι αυτόπτες μάρτυρες σε τέτοιου είδους περιστατικά χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες. Είναι τα παιδιά τα οποία παίρνουν σαφέστατα το μέρος του θήτη, που σε αρκετές περιπτώσεις είναι και φίλοι του. Είναι τα παιδιά, τα ελάχιστα παιδιά, τα οποία συνήθως έχουν χαμηλό, πολύ χαμηλό προφίλ, αυτοπεποίθηση και μπορεί όμως να τολμήσουν να πάρουν το μέρος του θύματος, όμως σε αρκετές περιπτώσεις θυματοποιούνται και τα ίδια. Είναι τα παιδιά τα οποία μένουν απαθείς και βίντεο σκοπούν ή οτιδήποτε και είναι τα παιδιά τα οποία τρομοκρατούνται σε αρκετές περιπτώσεις και από φόβο μήπως βρεθούν και αυτά στη θέση του θύματος πηγαίνουν και ακολουθούν το θήτη τρομοκρατώντας ουσιαστικά και εκφοβίζοντας τα υπόλοιπα παιδιά. Χρειάζεται λοιπόν με αυτές τις τέσσερις ομάδες παιδιών να δουλέψουμε. Χρειάζεται να τους πούμε ότι στο δικό τους χέρι είναι και να το συνειδητοποιήσουν ότι στο δικό τους χέρι είναι το
η ενδυνάμωση ή η αποδυνάμωση του θήτη. Ναι. Λόγω του ότι οι θήτες είναι παιδιά τα οποία θέλουν να επιβληθούν, θέλουν να προβληθούν και έχουν ανάγκη αυτή την. Λοιπόν. Βρίσκονται γύρω τους. Είναι σημαντικό, χρειάζεται, επαναλαμβάνω, από όσους βρίσκονται γύρω τους, χρειάζονται αυτή την αναγνώριση. Είναι στο χέρι των θεατών το αν θα τους δώσουν αυτή την ικανοποίηση ή όχι. Αν οι θεατές με τη στάση τους ουσιαστικά αφοπλίσουν αυτή τη συμπεριφορά, τότε οι θήτες θα σταματήσουν. Κυρία Μαρκαντώνη, κάτι τελευταίο. Μιλήσατε προηγουμένως για την οικογένεια και τον ρόλο που διαδραματίζει στο, ως προς τους θήτες, να μην γίνουν τελικώς τα παιδιά μας θήτες. Μπορεί όμως να μεγαλώσουμε με τον αλφα σωστό τρόπο το παιδί μας και όταν πάει στο σχολείο να δούμε μια εντελώς διαφορετική συμπεριφορά καθώς επηρεάζεται από το σχολικό και φιλικό περιβάλλον. Οπότε, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Μπορείτε, δεν έχω ακούσει καλά την ερώτηση. Λέω ότι μας είπατε προηγουμένως για την οικογένεια ότι συμβάλλει ουσιαστικά στο να ανατρέψει σωστά το παιδί της, να μην ναι. γίνεται θήτης και ούτω καθεξής. Όμως, τι συμβαίνει όταν επηρεάζεται το παιδί από το φιλικό είτε από το σχολικό περιβάλλον? Ναι, η αλήθεια είναι ότι ακριβώς τα παιδιά, ιδιαίτερα στην περίοδο της προεφηβείας και της εφηβείας, έχουν ανάγκη το αίσθημα του ανήκειν, δηλαδή το να ανήκουν σε μια ομάδα. Και μια ομάδα που φαντάζει δυνατή του σχολείου, αυτοί οι οποίοι μπορούν να κάνουν τα πάντα στο σχολείο, είναι κάτι το οποίο έτσι λειτουργεί ως δέλεα προς τα παιδιά. Χρειάζεται να έχουμε μια πολύ καλή επικοινωνία μαζί με τα παιδιά μας, ούτως ώστε οτιδήποτε γίνεται να έρχονται και να μας το εκμυστηρεύονται, ναι. να μας εμπιστεύονται, ακόμη και αν έχουν κάνει κάτι το οποίο ήταν από τη θέση του θήτη, να μπορούν να νιώθουν ότι θα έχουν αυτή την αγκαλιά και την αποδοχή και όχι την κριτική στάση από τους γονείς, ούτως ώστε να μας το πούν. Από τη στιγμή που θα μας το πούν, χρειάζεται και να το συζητήσουμε μαζί τους και να τους αποτρέψουμε από τέτοιες μελλοντικές συμπεριφορές, αλλά σίγουρα υπάρχει και ένα γιατί πίσω από αυτά. Επομένως, όταν καταφέρουμε να εκμεύσουμε αυτό το γιατί από τα παιδιά μας, μπορεί να πρόκειται για κάποιο συναισθηματικό κενό. Άρα θα δούμε και το δικό μας μερίδιο ευθύνης. Πού εγώ δεν καλύπτω συναισθηματικά το παιδί μου, τι χρειάζεται προκειμένου να ενισχυθεί αυτό η αυτοπεποίθηση του, τι χρειάζεται να λαμβάνει η αυτοπεποίθηση από μία. Και χρειάζεται επομένως στη συνέχεια, αν μπορώ εγώ να το συμβουλέψω σωστά, μιλώ μαζί με το σχολείο, ακολουθώ την καθοδήγηση και των εκπαιδευτικών, αλλά σαφέστατα υπάρχουν και οι ψυχολόγοι και άλλοι σύμβουλοι και κοινωνιολόγοι οι οποίοι μπορούν να με καθοδηγήσουν ναι. σωστά, ούτως ώστε να αποφύγει το παιδί μου τέτοιου είδους συμπεριφορές. Μάλιστα, κυρία Μαρκαντώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ.